το βιώσατε, κάποιος από τους πελάτες να πει εκεί... Δεκάδες φορές είναι χαρακτηριστικό του Κύπριου και εν γέννη του Έλληνα να προσπαθεί να ξεπεράσει κάποια εμπόδια που βρίσκει μπροστά του. Δημόσια παραδοχή από τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου στη Λεμεσό ότι έχει προσεγγιστεί αρκετές φορές από πολίτες που ήθελαν να εξασφαλίσουν πλαστό πιστοποιητικό νόσησης για τον κορονοϊό, ώστε να εξασφαλίσουν safe pass χωρίς να κάνουν το εμβόλιο. Παραδοχή η οποία έρχεται λίγες ώρες μετά την επιστολή του Υπουργείου Υγείας ότι κάποια φαρμακεία ενδέχεται να ακολουθούν τέτοιες πρακτικές. Αν επιβεβαιωθεί ότι φαρμακείο έχει μειοδίδει πλαστά θετικά αποτελέσματα, τότε θα πρόκειται για σοβαρή παρανομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχει το Υπουργείο Υγείας και τα οποία διαβιβάστηκαν ήδη στην αστυνομία, όχι απλώς υπάρχει καπνός, αλλά όπως φαίνεται υπάρχει και φωτιά. Μάλιστα, οι αστυνομικές αρχές μελετούν τα πρώτα βήματα που θα κάνουν με δεδομένο ότι για να ενταθούν οι έρευνες θα χρειαστούν επίσημες καταγγελίες από πολίτες ή αρμόδιους. Πληροφορίες έχουμε, ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας επικοινώνησε χθες το απόγευμα με τον Αρχηγό Αστυνομίας για τέτοια πληροφόρηση η οποία είχε λάβει και ο ίδιος. Πιο συγκεκριμένα, στο στόχαστρο των ερευνών αναμένεται να βρεθούν σε πρώτη φάση φαρμακεία στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Ελευθέρης Αμοχώστου, χωρίς να αποκλείεται αυτός ο κύκλος να ανοίξει. Δεν είναι λίγες πάντως οι περιπτώσεις που ακούγονται πληροφορίες υπό τη μορφή ψιθύρου και όχι μόνο, χωρίς κάποιος να έχει περάσει το κατόφλι της αστυνομίας για επίσημη καταγγελία. Μία από αυτές τις περιπτώσεις που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Ο Πολίτης εμπλέκει και χημείο. Όταν έμαθα ότι είμαι θετικός στον κορονοϊό, φιλικό μου πρόσωπο με προσέγγισε για να δώσω δείγμα, ούτως ώστε να εξασφαλίσει το πιστοποιητικό νόσησης. Αρνήθηκα να δώσω δείγμα. Ο χημικός που θα εξέδιδε το πιστοποιητικό θα λάμβανε αμοιβή 200 ευρώ. Η αστυνομία εξηγεί πάντως ότι χωρίς επίσημες καταγγελίες η διερεύνηση δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση.